Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και σας καλωσορίζουμε στο εκθεσιακό πλέον κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας. Διανύουμε μία ευχάριστη εβδομάδα, μία χαρούμενη εβδομάδα για όλους τους γονοποιούς, για το Σύνδεσμο Γονοποιών Καστοριάς, για την Καστοριά, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή γενικότερα. Διότι την προηγούμενη Τετάρτη ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο περιείχε ένα άρθρο κατά το οποίο επιλύθηκε ένα χρόνιο ζήτημα, ένα σημαντικό ζήτημα που ταλάνιζε τον Σύνδεσμο Γονοποιών Καστοριάς για το συγκεκριμένο κτίριο για κάποια χρόνια. Είναι με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα λοιπόν, ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό ζήτημα που λύνει τα χέρια της νυν διοίκησης του Συνδέσμου Γονοποιών Καστοριάς, που ανοίγει τα φτερά της διοίκησης αλλά και των επόμενων διοικήσεων, ώστε να συνεχίσουν με ένα πιο αισιόδοξο μέλλον και βέβαια να αναπτύξουν τα σχέδια και τον προγραμματισμό για επόμενες μελλοντικές δράσεις. Την περασμένη Τετάρτη, λοιπόν, με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, έγινε η αλλαγή χρήσης της ΖΟΕ, της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, στο οποίο είναι κατασκευασμένο το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο μέχρι τώρα είχε μία οικοδομική άδεια για βιοτεχνική χρήση και βέβαια με την αλλαγή αυτή και την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα ώστε να αλλάξει αυτή η χρήση και να αποκτήσει πλέον μία χρήση εκθεσιακή. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να κάνουμε πολλαπλές δράσεις, πολλά εκθεσιακά γεγονότα, χωρίς να υπάρχει ο βραχνάς και η πίεση από υπηρεσίες για επιβολή προστίμου ή για οτιδήποτε άλλο, για καταγγελίες, για οτιδήποτε άλλο και να έχουμε το μυαλό μας προσιλωμένο μόνο και μόνο για τις δράσεις που θα φέρουν το πολυπόθητο αποτέλεσμα που είναι η ανάπτυξη. Θα κάνει επίσης μία τοποθέτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα και ο πρόεδρος της ΑΕ και στη συνέχεια η κυρία Τελιγιορίδου. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την επίλυση αυτού του σημαντικού ζητήματος, την τοπική βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, η οποία ενέσκυψε στο θέμα μας αυτό εξ αρχής, με τους ανθρώπους βέβαια της συνδιοίκησης που μεθοδικά, με σταθερά βήματα, με σωστό προγραμματισμό και τις απαραίτητες συναντήσεις που έπρεπε να κάνουμε, φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον κύριο Πιτσιόρλα, τον οποίο είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε πριν ένα χρόνο περίπου εδώ στην Καστοριά, όπου και τέθηκε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο ζήτημα, το είδε πάρα πολύ ζεστά και είχε τη διάθεση και το έδειξε βέβαια, ώστε να έρθουμε σε επίλυση. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταθάκη, γιατί για να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να αλλάξει η χρήση της ΖΟΕ, χρειαζόταν μια κοινή υπουργική απόφαση. Η κοινή υπουργική απόφαση λοιπόν αυτή βγήκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ήταν οι δύο υπουργοί οι οποίοι έδρασαν έτσι όπως έπρεπε για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Βοήθησε εξίσου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Καρυπίδης, όπως και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης, ο κ. Μιχελάκης, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Οι άνθρωποι της ΔΕΘ Χελέξπο, με συνεχείς συναντήσεις και παρεμβάσεις που είχαν στις καθόδους τους στην Αθήνα, επίσης επιζητούσαν την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Οι συνεργάτες μας, πολιτική μηχανική, οι οποίοι εργάστηκαν και αυτοί για τη σύσταση του συγκεκριμένου άρθρου, η εταιρεία Δημήτρη Σαμαράς και συνεργάτες από τη Θεσσαλονίκη μαζί με τον κύριο Σιδέρη Μαρόπουλο εδώ από την Καστοριά. Και βέβαια στο σημείο αυτό θα ήθελα
να πω ότι δεν θα πρέπει να απαξιώνουμε και τις, και αξίζουν πολλά μπράβο και συγχαρητήρια και στην, στην προηγούμενη διοίκηση, η οποία κατασκεύασε το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο έγινε με χρήματα των γουνοποιών, με χρήματα των συναδέλφων γουνοποιών της, της περιοχής μας, αξίζουν συγχαρητήρια, διότι εάν δεν λάμβαναν αυτήν τη σημαντική απόφαση, δεν ξέρουμε πού θα βρισκόταν η έκθεση αυτή τη στιγμή και αν μιλούσαμε για Διεθνή Έκθεση Βούνας Καστοριάς. Με ό,τι προβλήματα παραλάβαμε το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά με πολλή προσπάθεια και με διάθεση και όρεξη φτάσαμε στην επίλυση αυτών και στα θετικά βέβαια και η τοποθέτηση της κυρίας Αντωνίου στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπου το στήριξε και το ψήφισε θετικά. Δεν θέλω εγώ να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά την Ολυμπία και την καλωσορίζω στο Εκθεσιακό Κέντρο Βούνας πλέον. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες καλή χρονιά. Η χρονιά ξεκίνησε ιδιαίτερα θετικά όσον αφορά το σύνδεσμο γουνοποιών προφή της υγείας, μιας και ένα χρόνιο πρόβλημα βρήκε επιτέλους τη λύση του. Όταν η διοίκηση, η σημερινή διοίκηση, ξεκίνησε να αναλάβει το σύνδεσμο γουνοποιών, γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να μας αποτρέψουν σε κάτι τέτοιο. Μία αποτροπή στο να ξεκινήσουμε και να ασχοληθούμε ενεργότατα όπως κάναμε με το σύνδεσμο γουνοποιών θα σήμαινε ουσιαστικά και το τέλος της έκθεσης στην περιοχή της Καστοριάς και φυσικά ένα ιδιόκτητο κτίριο να μην μπορεί πλέον να είναι λειτουργικό και βιώσιμο. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζοντας τα προβλήματα που είχαμε μπροστά να αντιμετωπίσουμε και θέλοντας όσο το δυνατόν στα δύσκολα χρόνια που περνάει ο κλάδος της γουνοποιίας να βοηθήσουμε τους συναδέλφους γουνοποιούς, πήραμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες φέρανε εμένα σαν πρόεδρο του Εκθεσιακού και τον κύριο Κορετζίδη σαν πρόεδρο του Συνέδριου να έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα υπέρογκο ποσό ως σαν πρόστιμο για τον λόγο του ότι δεν θέλαμε να φέρουμε στην δύσκολη θέση τους συναδέλφους γνωπιούς να μπουν σε μια διαδικασία στο να χρειάζεται να ξεστήσουμε μετά από την έκθεση ή οποιαδήποτε ενέργεια γινόταν, τα περίπτερά τους, κάτι που θα έβαζε ένα επιπλέον κόστος στην συμμετοχή τους στην έκθεση. Δεν σταθήκαμε όμως στο συγκεκριμένο γεγονός. Με συγκεκριμένες ενέργειες και προσπάθειες προσπαθήσαμε και με την βοήθεια των ανθρώπων που προανέφερε ο κ. Κορετζίδης και φυσικά της κυρίας Τελιγιορίδη, την οποία την έχουμε και ανάμεσά μας σήμερα, καταφέραμε στο να λύσουμε το χρόνιο αυτό πρόβλημα. Με την επίλυση του προβλήματος ουσιαστικά ξεκινάει μια καινούρια περίοδος για το εκθεσιακό χώρο της Καστοριάς και της Δυτικής Μακεδονίας, μιας και έχουμε τη δυνατότητα πλέον να επεκταθούμε και φυσικά και με τη βοήθεια της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, όχι μόνο σε δράσεις όσο αφορά τον κλάδο της γουνοποιίας, αλλά ενδεχομένως και σε περαιτέρω δράσεις και ενέργειες, μιας και η περιοχή και το εκθεσιακό μας είναι ουσιαστικά στην είσοδο των Βαλκανίων. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ήδη έχουμε συζητήσει, περιμέναμε την επίλυση του προβλήματος που είχαμε μπροστά μας για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και αυτές τις δράσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία και είναι ουσιαστικό και σημαντικό είναι ότι πλέον χωρίς κανένα πρόβλημα και με τη διεθνή αναγνώριση και επιστοποίηση ούφη του εκθεσιακού μας σαν διεθνή εκθεσιακό, πλέον πραγματικά η Διεθνής Έκθεση Βούνας Καστοριάς είναι διεθνής, αναγνωρισμένη και αυτό συμβάλλει και θα συμβάλλει όσο το δυνατόν στην προώθηση αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει του κλάδου της γουνοποιίας. Για ακόμη μια φορά θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Τελιγιορίδου, τον κύριο Καρυπίδη, φυσικά τους υπουργούς, τον κύριο Πιτσιόρλα, ο οποίος πραγματικά από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε τη σημασία του εκθεσιακού κτιρίου
Και γι' αυτό ακριβώς ήταν αυτός ο οποίος μαζί με την κυρία Τελιγερίδη ξεκινήσανε τη διαδικασία και πείσα και τον κύριο Σταθάκη ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την επίλυση του προβλήματος. Φυσικά ο κύριος Χαρυπίδης μαζί με τον κύριο Μιχαλάκη συνέβαλαν με όλες τις δυνάμεις ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα και πραγματικά σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά πλέον να έχουμε την επίλυση του προβλήματος. Βρισκόμαστε πλέον στο εκθεσιακό κέντρο Καστοριάς. Και τυπικά, λύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλάνιζε τον κλάδο της γουνοποιίας και όσον αφορά το σύνδεσμο γουνοποιών Προφήτη Ηλία, αλλά και συνολικά τους γουνοποιούς της περιοχής μας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την κυβέρνηση, δηλώσαμε ότι αυτό το πρόβλημα θα προσπαθήσουμε να επιληθεί. Στην πορεία είδαμε ότι ήταν αρκετά πολύπλοκο. Υπήρχαν διαδικασίες, γραφειοκρατικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως η πολιτική βούληση υπήρξε. Και εγώ από την πλευρά μου θέλω εδώ να ευχαριστήσω τον υφυπουργό τον κύριο Πιτσιόρλα που πραγματικά με τους συνεργάτες του βοήθησε ώστε να βρούμε την κατεύθυνση για το πώς πρέπει να κινηθούμε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά πρωτίστως τον υπουργό τον κύριο Σταθάκη που επίσης με τους συνεργάτες του ήταν αυτός που κατέληξε στο να υπάρχει πλέον στο νομοσχέδιο Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις η διάταξη για την νομιμοποίηση αυτού του εκθεσιακού κέντρου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα γιατί το εκθεσιακό κέντρο μπορεί πλέον να ανοίξει τα φτερά του, ο σύνδεσμος γουνοποιών Προφήτης Ηλίας μπορεί πλέον να κινηθεί χωρίς να έχει πάνω από το κεφάλι του τον πέλεκι των προστήμων και όλων αυτών που τον ταλάνιζαν το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πιστεύω ότι η νέα διοίκηση θα ακολουθήσει το παράδειγμα της παλιάς διοίκησης του συνδέσμου. Ας μην ξεχνάμε και τον κύριο Καλλισθένη και τους άλλους γουνοποιούς που βοήθησαν στο να χτιστεί αυτό το κτίριο, ώστε να έρθουμε εμείς σήμερα να το νομιμοποιήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι οι δράσεις θα είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και του παραγωγικού κλάδου της γουνοποιίας και αυτό που δείχνει η επίλυση αυτού του προβλήματος είναι ότι όταν ενεργούμε συλλογικά, όταν βάζουμε ο καθένας στην άκρη τα ιδιωτελή ή προσωπικά του συμφέροντα και αγωνιζόμαστε για έναν κοινό σκοπό, τότε πράγματι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω ότι από την αρχή είχε την πολιτική βούληση και το 2018 μπαίνει για την Καστοριά, νομίζω, με τους καλύτερους ιούνους.